Βαγγέλη και πάμε Καστό και Κάλαμο Λευκάδας. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Τριλίβα, να κάνουμε σιρτή βυθού, να συναντήσουμε Μόνελ. Με Μόνελ και θα συναντήσουμε και τη Χρύσα τη Δαλάκα, να τα πούμε και με τη Χρύσα λίγο. Σήμερα το βράδυ, μπορεί και αύριο το βράδυ, θα κάνουμε βραδιά casting. Βαγγέλη. Γιώργο, ξεκινάει το Fishing Art Σαββατοκύριακο. Το εκδρομικό λοιπόν Fishing Art. Πάρα πολύ ωραία. Το έχουμε πει, εντωμεταξύ αυτού του δρόμου, παιδιά, το έχουμε κάνει πολλές φορές το αυτοκίνητο, το έχει μάθει το αυτοκίνητο. Πάει μόνο το, αυτό βλέπω. Πήγαμε Ιγουμενίτσα, από εδώ, πήγαμε Μεσολόγγι, το Λάμπρο, από εδώ. Δηλαδή, τον έχει μάθει το δρόμο. Τον έχει μάθει, πάει μόνο το δηλαδή. Πράγμα. Λοιπόν, θα τα πούμε στον δρόμο και το βράδυ μόλις φτάσουμε Μυτικά. Εγώ, Βαγγέλη, πρώτη στάση να φάμε κάτι. Πεινάσαμε. Έχει μείνει μία ώρα δρόμος ακόμα και φτάνουμε Μυτικά. Εκεί λοιπόν μας περιμένει η Χρύσα, θα μας πάρει με το σκάφος της και θα μας πάει στην Κάλαμο. Λιμάνι Μυτικά. Λοιπόν, φτάσαμε στο λιμάνι. Περιμένουμε τη Χρύσα να έρθει να μας πάρει με το σκάφος της. Χρύσα, καλησπέρα. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε. Πάμε στο Κάλαμο τώρα, είναι περίεργη ώρα, είναι λίγο αργά. Και εγώ εδώ παιδιά, και εγώ ναι. Εδώ Βαγγέλη, και εσύ εδώ. Όλη η ψαροπαρέα εδώ πέρα, λοιπόν, μετά από τόσο καιρό. Μας πηγαίνει στο Κάλαμο δηλαδή τώρα, έτσι. Στο Κάλαμο, ναι. Ωραία, πάμε Κάλαμο. Η θάλασσα είναι πάρα πολύ καλή. Ευτυχώς έχουμε καλή θάλασσα. Και η Χρύσα είναι πολύ καλή οδηγός. Βέβαια. Ρομαζάδα με φεγγάρι όμως. Πολύ ωραία, ναι. Έτσι, σωστά. Αλλά έχω ένα παράπονο. Ποιο? Δεν ήρθε ο Ηρακλής, δεν μου τον φέρατε. Πέσω να τα ακούω. Α, Ηρακλή, την άλλη φορά. Τα ακούς. Τα ακούς. Σε περιμένουμε την επόμενη φορά. Μας έχεις εκθέσει. Βέβαια. Το σπίτι που θα μέναμε στο Κάλαμο ήταν αρκετά ψηλά. Φυσικά η Χρύσα είχε ένα παπί. Πιστεύω να καταφέρει να μας βγάλει πέρα. Λοιπόν, το μηχανάκι δεν καταφέραμε να σαρεβάσει και τους δύο. Σαν και πολλά τα πράγματα. Και έτσι το έχω πάρει με τα πόδια. Είναι λίγο ψηλά. Πιστεύω το Βαγγέλη να τα καταφέρει με το Βαγγέλη. Εγώ ήμουν λίγο πιο βάρης. Περιμένω να αδειάσει η Χρύσα το παπάκι και να έρθει να με πάρει. Στάση για ξελαχνιάσμα. Τρελή ανηφορά, έτσι. Το εργαλείο μας ανέβασε. Τα πράγματα κομπλέ. Λοιπόν, εγώ με σπίτι. Πήγε να πάρει και το Βαγγέλη και τακτοποιούμε στο δωμάτιο. Φτάσαμε στο λιμάνι. Ελπίζουμε τα πράγματα να είναι στη βάρκα.
Καλημέρα, είμαστε στο λιμάνι του Καλάμου. Της Χρύσας το σκάφος εγώ και ο Γιώργος ετοιμάζει, μάλλον δοκιμάζει σκάφη, όπως βλέπετε. Ένα βαγγέλη, πάμε αυτό καλύτερα. Έχουμε καταφέρει. Λοιπόν, πήγαμε για Καστό. Καστό, παιδιά, πάμε Καστό. Από Κάλαμο, Καστό. Λιμάνι Κάλαμος και πάμε για Καστό. Πάντα τα πόνερα του Μάγκα, να φύγουμε. Κρατήσου. Καλημέρα Γιώργο. Γιώργο, καλημέρα. Καλώς σε βρήκαμε. Για άλλη μια χρονιά πάλι. Βρεθήκαμε. Καλορίζικο, βλέπω καινούριο το σκαφάκι, έτσι. Ωραίο. Μπράβο ρε Γιώργη. Χαρδί με χώρους. Βλέπω έχεις αναβαθμιστεί εδώ στο θέμα μοτέρ, έτσι. Από καλάμια. Από το 95 που ξεκίνησα μόνερ, τελικά αποφάσισα να αναβαθμιστώ λίγο. Πολύ καλά έκανες. Γιατί βλέπω και τα βίντεο έχει αλλάξει όλο το παιχνίδι. Ναι, έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει γιατί και τα χρόνια περνάνε και θέλω να πιάσω και αναβάθη. Σωστός. Δεν γίνεται με το χέρι να μαζέψεις 370 μέτρα ή 400 που μπορώ να πίσω πίσω από τώρα με το ηλεκτρικό. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Όμως εντάξει. Εντάξει. Κάποιος που δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει ένα ηλεκτρικό, πάει να μπορεί να ξεκινήσει με το χέρι. Όπως το κάνουμε εμείς πέρυσι, μια χαρά. Μια χαρά. Εντάξει, το έκανα πολλά χρόνια, έχω την ευκαιρία, έχω την δυνατότητα, το πήρα. Κάτι που δεν με... Οι γνώσεις όμως, Γιώργη, είναι ίδιες. Πάλι πρέπει να ξέρεις τον βυθό. Οι γνώσεις είναι ίδιες και είναι ακόμα δυσκολότερες τώρα. Α, έτσι. Όσο πιο πολλά μέτρα αφήνεις πίσω, τόσο πιο καλύτερα πρέπει να γνωρίζεις τον βυθό. Γιατί δεν μπορείς να υπολογίσεις που είσαι στα 370 ή 380 που θα αφήσουμε πίσω. Μπράβο. Είναι πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Το μόνο πλεονέκτημα που έχουν τα πολλά μέτρα πίσω είναι ότι προλαβαίνεις κακοτοπιές. Δηλαδή όταν πια δεις ένα ρηχό που δεν το περιμένεις, μέχρι να έρθει το πίσω, έχεις χρόνο λίγο να το ξεφύγεις. Να το μαζέψεις, μπράβο, να το κατάλαβα. Και με αυτό που είναι ηλεκτρικό να το μαζέψεις κιόλας. Μπράβο, αυτό. Και δεν χρειάζεται να έχει σημάδια τίποτα γιατί έχει μετρητή αυτόματο πάνω, οπότε βλέπει, το φέρνεις, το μαζεύεις και περνάς το ρηχό. Κατάλαβα. Έχει φοβερά πλεονεκτήματα. Ωραία. Το βασικότερο είναι η κούραση. Λοιπόν. Όλοι είμαστε τσακισμένοι, δεν είναι. Σωστά. Δεν είναι εύκολο τέτοιο. Είμαστε όλοι από τις δουλειές μας, από το ένα, από το άλλο. Είπαμε να κάνουμε ένα χόμπι όσο μπορούμε να το κάνουμε και λίγο, να είμαστε και λίγο άνετα. Έτσι. Άμα είναι να μας βγαίνει η Παναγία στο χόμπι, τότε δεν είναι χόμπι πια. Δεν λέει κάτι, γίνεται αγκαρία. Ναι, γίνεται αγκαρία. Σωστά. Λοιπόν, Γιώργη, θα το δούμε. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Γιώργο, το ψαράκι πώς το επιλέγουμε? Κοίταξε, καταρχάς χρειάζονται ψάρια με μεγάλη γλώσσα. Ναι. Και για να κερδίσουμε εξορισμού βάθος και για να καρφώνονται καλά, δηλαδή στις μεγάλες ταχύτητες να μπορούν να κρατήσουν την πλεύση του. Ωραία. Γιατί αν κάνει σπίνικ, δεν ξέρω, κάνει σπίνικ νομίζω. Κάνουμε, έτσι, ναι. Αν είναι παιδιά ή έχετε πάει με κάποιους που κάνουν σπίνικ, θα δείτε ότι ένα ψαράκι που έχει μικρή γλώσσα, όταν του δώσει πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα, θα παντάρει. Ναι. Δεν θα δουλέψει. Ένα λεπτό, δεν θα αφήσει να
Φτιάχνουμε συγχρόνως και το νου μας στο, πάντα στο καλάμι. Έχουμε, όπως βλέπεις πάνω στο δίχτυ, γράφουμε 380. Όταν το δείτε και πάει 381, σημαίνει ότι κάτι ψάρι το έχει τραβήξει ή ότι έχουμε τέσει κάτω. Α, θα σου πάρει μέτρο, δηλαδή. Ναι, και θα κλωτσίσει βέβαια και η κορφή. Και ψαρεύει ακόμα και 6 μέτρα πάνω από το βυθό. Ναι, ψαρεύει και 6 μέτρα και 10 μέτρα σηκώνεται να ψαρεί όταν τρώει. Και στήρες, καλά, οι συναγρίδες και οι συναγρίδες. Άρα, επειδή πολλοί πιστεύουν, Γιώργο, ότι πρέπει όταν συσυρτεί βυθό, ναι, να το περνάς ΣΥΡΙΖΑ από το βυθό. Ο Γιώργος το περνάει. Ναι, το περνάω ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς λέω ότι κάπου που είναι όπως είναι ο καστός, προς την μεριά του καστού, είναι αδύνατο να το περάσεις. Δεν έχει πολλά ανακατεύματα. Έχει ανακατεύματα σε πολύ μικρή απόσταση το ένα από το άλλο. Οπότε δεν είναι δυνατόν. Θα αφήσεις κομμάτι που θα περάσει και πιο ψηλά. Αυτό μπορεί να το κάνεις. Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που είναι στα 40 μέτρα και είναι ολόκληρες ξέρες και ακολουθάει. Αυτό είναι ψάρι. Αυτά είναι ψαράκια, ναι. Μικρό ψαράκι μαζεμένο στα 46 μέτρα. Τώρα εδώ θα ρυθμίσουμε απότομα, πρέπει να το ξέρουμε, πρέπει να ξέρουμε το βυθό για να προβλέψουμε. Βλέπω και ένα ψαρά μπροστά μας και εδώ θα έχουμε πρόβλημα να το περάσουμε μας βγάλει λίγο από το πρόγραμμά μας και να συνεχίσουμε. Αυτό το σήκωμα. Ναι, αυτό λέω ότι εδώ βγάζει ρηχό. Θα κοιτάξουμε σιγά σιγά, το ανοίγουμε. Το ανοίγουμε προς τα νυχτά. Αυτό είναι ψάρι. Ναι. Όταν κάνεις τη βόλτα σου και δεν βρεις, αλλάζεις και τα μέτρα του βάθους ή παίζεις σε στάνταρ μέτρα. Ένα λεπτό, παιδιά, γιατί εδώ πέρα θα κι άλλο καλά. Θα καλά που το πήρα αυτό πάρα. Πας για ένα καλό ψάρι, δεν ψαρεύεις καθηγή. Να πεις ότι δεν τσιμπάει, ξέρεις, θα αλλάξουμε πόστο ή θα αλλάξουμε κάτι άλλο. Ένα ψάρι, δεν σου λέει κάτι. Τι όταν δεν τσιμπάει, τι σημαίνει αυτό. Έκανες τη βόλτα και δεν την έπιασες κάτι σε αυτό το εύρος, μέτρων. Μα πότε τελείωσες τη βόλτα. Ενώ θα συνεπιστρωθεί. Να σου δώσει. Συνεπιστρωθεί, αν πας στην ίδια δρομή, επιστρέφεις από τον ίδιο. Εγώ επιστρέφω πάντα με τα ίδια μέτρα ξεκινάω. Αποφασίζω να ψαρέψω σε μια ζώνη. Αυτή θα ψαρέψω. Και το ψάρι μπορεί να μου το δώσει ένα λεπτά, 5 λεπτά. Κατάλαβες. Θα επιμείνω μέχρι την ώρα που μπορώ να επιμείνω σε αυτά τα μέτρα. Θεωρείς ότι είναι το πιο αποδοτικό ψάρμα. Κοίταξε, δεν υπάρχει ακριβώς όρο στο αποδοτικό ψάρωμα. Είναι ανάλογα με τις συνθήκες, ανάλογα με την εποχή και ανάλογα με τον καιρό. Προσαρμόζεσαι και το ένα γίνεται πιο αποδοτικό από το άλλο. Όμως, όταν θέλω να επαναφέρω ψάρι, θα κάνω αυτή την τεχνική. Γιατί με τις στάσιμες τεχνικές, δηλαδή chicken, όλα τα είδη chicken, slow chicken, light chicken, tie wrapper κτλ. Το μυστικό ποιο είναι. Ούτε πάλι τι θα χρησιμοποιήσεις. Πού θα σταματήσεις. Τώρα όλα είναι φαγωμένα. Η θάλασσα έχει μειώσει πολύ τα ψαράκια. Είναι τρομερά. Τα κόστα όλα, ό,τι είναι πάνω στο GPS, τα ξέρουν όλοι οι ψαράδες. Έχουν περάσει από αυτά. Δύσκολα τώρα πια βρεις ψάρια μαζεμένα κάπου. Άρα, πού θα σταματήσεις. Σταμάτησε ένα πηγάδι μέσα και είναι 5 χρόνια. Εδώ δεν είναι που θα σταματήσω, δεν σταματάω. Κινούμε. Και διανύω μεγάλη απόσταση. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα. Οπότε αν δεν το συναντήσω εδώ, θα το συναντήσω παρακάτω. Αν το συναντήσω κάπου, θα συναντήσω ψάρια. Ενώ με το slow δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να γίνει σωστή επιλογή των στόχων σου. Γιατί όταν πας, ας πούμε, για τα ανατολικά και πάμε, πας σε μια ξέρα πάνω εκεί και πάμε, θα πούμε ότι πάμε να ψαρέψουμε εκεί. Αν δεν βρούμε ψάρια εκεί, τελειώσαμε. Δηλαδή μετά πια ο χρόνος είναι. Δεν σε παίρνει ούτε βενζίνη να φύγει από εκεί να πάει να αλλάξει άλλο σημείο. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Τώρα όμως θα κάνουμε βόλτα το καστό. Βόλτα το καστό με ποιο ψάρεμα μπορεί να το κάνει, με κανέναν άλλο. Μόνο με τη σύνδεση. Βόλτα και ψάρεμα μαζί. Ναι, βόλτα και ψάρεμα μαζί, άνετα. Γιώργο, θεωρείς ότι η περιοχή έχει πιεστεί πάρα πολύ αλλιευτικά. Ναι, όλες οι περιοχές. Και ο καστός ιδιαίτερα, γιατί ήταν και ο νομοστός ψαρότοπος κάποτε. Δηλαδή κάποτε βγάζανε ψάρια. Απίστευτες ψαρίες από παλιούς
Και εγώ, όταν πρωτοξεκίνησα, έκανα πολλά ψάρια. Αλλά συνεχίζω να προσαρμόζομαι κι εγώ. Δηλαδή, και τα ψάρια λιγοστεύουν και πιο έξυπνα γίνονται, δηλαδή προσαρμόζονται στο είδος κυνηγιού που τους κάνει ο άνθρωπος, αλλά και εμείς όμως έχουμε ένα ορίστο. Τώρα έχω ηλεκτρικό και πάω στα 34 μέτρα, ενώ μέχρι πέρυσι ψάριβα μέχρι τα 23-24. Ναι. Έδωσα 10 μέτρα βάθος, 10 μέτρα βάθος είναι μεγάλη δουλειά και μπορώ να δώσω και παραπάνω. Και αν κάποιος θέλει μπορεί να πάρει το εξάρι, αυτό είναι το σάρι. Είχα μηχανάκι και να ψαρεύει στα 60 μέτρα και στα 50. Όταν ψαρεύεις εκεί, όσο πιο βαθιά πας, τόσο θα βρεις πιο εύκολο να κουδίσεις το βυθό. Όσο πιο ριχά είναι τα νερά, τόσο πιο κοντά είσαι, τόσο πιο πολλές ανομαλίες θα ακολουθείς στη μορφολογία του εξωτερικού. Γιώργος, αυτή την τεχνική χρησιμοποιείς ψεύτικο ψαράκι, τεχνητό, με γλώσσα. Ναι. Έχεις δοκιμάσει ποτέ να βάλεις κάποιο μπακακάκι ή κάτι άλλο, με κάποιο νοπό ή με κάποιο πλοηγό? Κοίταξε να δεις. Αυτό το σύστημα δουλεύει εξίσου πολύ καλά και με ζωντανό. Βέβαια, γιατί και έχει και πλεονεκτήματα. Όμως κυρίως για μαγιάτικα. Γιατί δεν μπορεί να υπολογίσεις, δεν είναι μολύβι φύλακας, να μπορείς να ακολουθάς το δικό κατά γραμμή όπως είναι το μολύβι φύλακας που πάει κάτω, όπως τώρα είναι μολύβι φύλακα. Όμως ψαρεύοντας για μαγιάτικα με ζωντανό, στα μεσόνερα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από την οφύλακα. Γιατί το ψάρι δεν έχει καμία αντίσταση την ώρα που χτυπάει το μαγιάτικο. Δεν έχει το μολύβι φύλακα και πλέει ακόμα πολύ πιο φυσικά και ξεκούραστα η ίδια η ζαργάνα. Δηλαδή είναι. Πολλοί το κάνουν. Εγώ δεν το έχω ψάρεψει γιατί δεν ψαρεύω τώρα για μαγιάτικα. Άμα χρειαστεί να το κάνω. Το ξέρω να το κάνω δηλαδή. Ναι. Τώρα με τα κακάκια που λες και φυσικά δωδώματα. Όχι, εγώ είμαι αντίθετος σε αυτό το είδος. Όχι αντίθετος από την άποψη ηθικής πλευράς. Είμαι αντίθετος από την άποψη ότι δεν δουλεύουν καλά αυτά. Άσχετα το τοπακάκι δεν το θεωρώ αποτελεσματικό είδος ψαρέματος, ούτε οποιοδήποτε που λες με φυσικό δόλωμα να το σέρνεις για να κάνεις σιρτή. Ή θα ψαρεύεις με ζωντανό ή θα ψαρεύεις με ψεύτικο. Είναι πιο αποτελεσματικό το ψεύτικο, γιατί ένα φυσικό δόλωμα πολύ δύσκολα θα αποκτήσει εκτός από το καλαμάρι, γιατί ζαργάνα όλα τα υπόλοιπα ψάρια δεν φαίνονται φυσικά στα μάτια του ψαριού. Πιο καλύτερο είναι να έχεις να περάσει ένα τεχνικό, έχω βγάλει με τεχνικό παρά με φυσικό. Δηλαδή τα περισσότερα ψάρια έχω βγάλει πάντα με τεχνικά παρά με φυσικά. Με φυσικά. Με ζωντανό το μετάλλο είναι μια άλλη κατηγορία. Εντελώς άλλη μπορεί να το χρησιμοποιήσω. Γίνεται πάντα. Ναι. Γίνεται με αργή ταχύτητα. Πρώτα πλύνει με αργή ταχύτητα. Εκεί πρέπει να υπολογίσει βέβαια μετά. Αλλιώς τα βάθη. Τα κατεβαίνει πολύ βαθιά. Δηλαδή. Τώρα κατάλαβε, εμείς μπορούμε να κατεβούμε τώρα με τα 380 μέτρα. Αν πηγαίναμε με 1,5 μίλι, μπορούμε να κατεβούμε και στα 50 μέτρα. Ή να ψαρεύουμε στα μεσόνερα. Να αφήσουμε πίσω, ας πούμε, μπορούμε να πάμε κάπου στα 40 μέτρα από τη μαγιάτικα και να αφήσουμε πίσω 100 μέτρα, να χαμηλώσουμε την ταχύτητα στο 1-1,5 μίλι και να ψαρεύουμε μαγιάτικα με ζωντανό. Κάπου όμως περάσαμε και κολλήσαμε. Είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα. Το θέμα ήταν αν μπορούσε ο Γιώργος να ξεκολλήσει το ψαράκι για να μην χάσει ούτε το σύρμα, ούτε το ψαράκι. Βάλει την ανάποδα. Τι μόνο σου λέει. Γύρω να τη μηχανή κι άλλο, κι άλλο. Το κάνω ανάποδα. Άλλο δεν πάει. Εντάξει, κάνω ανάποδα. Ωραία, όμως. Σωστά το ψαράκι.
Ψάρι. Ψάρι είναι. Ωραιότατη. Και όπως έλεγες, απ' τα μάτια. Έτσι, Γιώργο. Πολύ ωραίο ψάρι, α. Πάμε για το επόμενο. Είχαμε μία κίνηση στη μύτη και κοιτάμε να δούμε τι συμβαίνει, αν είναι κάτι άλλο ή αν είναι κάποιο ψάρι. Σε λίγο θα το δούμε. Το θέμα είναι... Είδες. Και δεν θα δούλευε Γιώργο αυτό τώρα, έτσι. Έτσι όπως είναι. Θα γυρίζαμε σαβουλάκια. Θα γυρνάγαμε, άρα γι' αυτό πρέπει όταν αισθανθείς κάτι. Οποιαδήποτε κίνηση πρέπει να το σηκώσεις. Μπράβο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τη βλέπεις απλά στην δίκη την πλεύση. Βασικό. Δηλαδή όταν βλέπεις την πλεύση, οπότε αν έχει πιάσει κάτι, βλέπεις ότι έχει χαλάσει η πλεύση. Με ένα ψαράκι με μικρή γλώσσα δεν βλέπεις ότι έχει χαλάσει. Δεν το καταλάβεις. Μπορεί να γυρίσεις τσάπα. Και να έχεις σαβούρα πάνω. Ναι, γιατί δεν καρφώνεται καλά κάτω. Οπ. Πάλι καλά. Τώρα εδώ δεν είναι. Εδώ δεν είναι σίγουρα. Ή δέσιμο ή ψάρι. Το πιο πιθανό είναι ψάρι. Θα το δούμε. Άμα είναι ψάρι και καλό. Για ψάρι το βλέπω, γιατί πρώτη φορά βλέπω τη μύτη να βαράει. Την κόβει, ναι, ναι, ναι. Και πάει και στην άλλη, και αυτό μπορεί να είναι, θα το δούμε. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο ναι, Γιώργος ναι. Το είχε καταλάβει. Είναι φύγια. Και αρκετά κιόλας. Το φουσκότο δεν είναι αυτό που οδηγούσα εγώ το πρωί. Ναι, αυτό είναι, λοκύπατε. Έτσι μου φαίνεται, δεν ξέρω κιόλα. Μην χαιρετήσουμε και είναι για παρεξήγηση, κανέναν άλλο. Α, η Χρύσα, η Χρύσα, να το θωμά. Τι έγινε ρε παιδιά, πώς και από εδώ. Αυτό πάνε να πει κάρμα. Γεια σας παιδιά. Στον δρόμο συναντήσαμε τη Χρύσα και τον Θωμά. Κάναμε σαροντούπεκο. Η ώρα είχε περάσει. Ήταν ώρα να βγούμε έξω και να πάμε στο λιμάνι του Καστού. Θα πάμε να κάτσουμε στη ταβέρνα του Μπέλου, θα την αράξουμε και θα βάλουμε το ψαράκι να το φάμε. Εσείς μου πήγατε τα ψάρια και δεν είχατε τίποτα σήμερα. Ο Γιώργος έγινε. Τι άλλο. Είναι παιδιά. Τι είναι παιδιά. Τα βασιλόπουλα.